Που χαρακτηρίζουν ένα ντέρμπι είχε η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ρωμανό στο Κρουσόνα, με φόντο τη θέση τους μέσα στην πρώτη τετράδα. Η γηπεδούχη επικράτησε 1-0 χάρη στον γκολ του Άκη Κουράκη σε μια αναμέτρηση που κράτησε μείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή Ζαφίρη. Η ομάδα του Βασίλη Πλεσίτη μπήκε πιο δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και ο Κουράκη έστειλε την παραστατήθηκε μόλις το 7ο λεπτό, όμως δεν μέτρησε τον γκολ καθώς υποδείχθηκε επιθετικό φάουλ στον 23χρονο επιθετικό. Στο 16 ο ΠΑΟΚ άγγιξε το τέρμα με τον Κασοτάκη να λέει όχι στο Μανουσάκη, ενώ στο 35 ήταν σειρά του Ρωμανού να απειλήσει με τον Αντώνη Κομινινό, όμως ο Κορνιλάκης ήταν σε ετοιμότητα. Άστοχη ήταν και η κεφαλιά του Ανιφαντάκη στο 41, στη φάση με την οποία ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Στην επανάληψη, οι φιλοξενούμενοι πάτησαν πρώτη περιοχή, όμως η προσπάθεια του Αντώνη Κομινινού δεν βρήκε στόχο. Ο ΠΑΟΚ απάτησε ευκαιρίες με κεφαλιά του Σταυρακάκη στο 59 που πέρασε out, ενώ στο 66 οι Κρουσανιώτες χρειάστηκαν την επέμβαση του Κορνιλάκη στην προβολή του Κρανιωτάκη για τους φιλοξενούμενους. Το κλειδί της νίκης κρατούσε ο Άκης Κουράκης, ο οποίος μετά από σέντα του Μαυροειδή σκόραρε στο 20 λεπτό, διαμορφώντας τον Κηφόρο 1-0 για την ομάδα του Κρουσόνα. Νομίζω ότι έγινε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, ένα πραγματικό ντέρμπι ανάμεσα σε δύο πάρα πολύ καλές ομάδες. Φάνηκε ότι και οι δύο ομάδες είχαν διαβάσει η μία την άλλη πάρα πολύ καλά, είχαν αλληλοεξουδετερωθεί για το μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού. Νομίζω έγινε ένα παιχνίδι το οποίο φαινόταν ότι θα κριθεί στις λεπτομέρειες και στο ποια ομάδα θα καταφέρει να σκοράρει πρώτη. Είχαμε τις στιγμές μας που θα μπορούσαμε να προηγηθούμε. Δυστυχώς δεχτήκαμε τον γκολ σε ένα πολύ κομβικό σημείο του παιχνιδιού. Προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε, είχαμε κάποιες προϋποθέσεις στο τέλος να ισοφαρίσουμε, δεν τα καταφέραμε. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι συγχαρητήρια στην ομάδα του Κρουσόνα. Συγχαρητήρια στα δικά μου τα παιδιά, έχουν κάνει μια τεράστια προσπάθεια όλη αυτή τη χρονιά. Για μας το ότι τελικά πέφτουμε στην τρίτη θέση σήμερα δεν αλλάζει κάτι. Καταρχήν, σπουδαία η νίκη. Ο αντίπαλος πολύ καλός. Πιθανολογώ ότι ήταν η πιο δύσκολη επιτυχία μας, τουλάχιστον εντός έδρας. Αλλά και πώς θα μπορούσε να κερδίσει εύκολα μια ομάδα σαν το Ρωμανό, που είναι και ψηλά στη βαθμολογία και κάθε Κυριακή έτσι το επιβεβαιώνει. Δεν είχε πολλές φάσεις το παιχνίδι, είχαμε όμως την αποφασιστικότητα, τη θέληση και την ικανότητα στο τέλος να κάνουμε, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, να κάνουμε εμείς τον γκολ, γιατί όλα θα κρινόταν σήμερα στις λεπτομέρειες. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά του Κρουσόνα, πολλά συγχαρητήρια και στα παιδιά του Ρωμανού. Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι,